Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ το Θεό που είμαστε μαζί και πάλι στην εκπομπή «Γιατί Πεντηκοστή». Την εκπομπή αυτή όπου προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να ερευνήσουμε την αναγκαιότητα του να συμβαίνει στην προσωπική ζωή του καθενός μέσα στη χριστιανική εκκλησία, μέσα στην εκκλησία του Χριστού, εκείνου του γεγονότος που έλαβε χώρα για πρώτη φορά την Πεντηκοστή μέρα μετανάστασης του Χριστού, δηλαδή την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Στην προηγούμενη εκπομπή μας απαντήσαμε στο ερώτημα τι είναι Πεντηκοστή μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και μέσα από την Καινή Διαθήκη. Επίσης, γιατί εξέλεξε ο Θεός την ημέρα της Πεντηκοστής για το θαυμαστό αυτό γεγονός της έκχυσης του Αγίου Πνεύματος που αποτέλεσε και τη γενέθλιον ημέρα της Εκκλησίας του Θεού του Ζώντος. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε δύο ακόμη ερωτήματα. Πρώτον είναι προφητείες γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη μέσα στο προφητικό λόγο της Παλαιάς Διαθήκης για την ημέρα της Πεντηκοστής και για την εν γέννη έκχυση του Αγίου Πνεύματος αλλά και για το έργο του Θεού, και δεύτερον τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο Θεός δίνει δια του Ιησού Χριστού το Πνεύμα το Άγιο, το Παράκλητο, να κατοικήσει εντός του ανθρώπου, καθώς είναι γεγραμμένο «Σεις είστε ναός του Αγίου Πνεύματος, ναός του Θεού, διότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας». Σε αυτή λοιπόν την πρώτη ερώτηση, προφητείες περί της Πεντηκοστής ημέρας, περί του έργου του Θεού, περί της έκχυσης του Αγίου Πνεύματος, θα αρχίσω με τη χάρη του Χριστού εγώ να διαβάσω από τον Ιζεκίηλ τον προφήτη, που περιγράφει μέσα σε λίγα εδάφια όλο το σχέδιο του Θεού της Καινής Διαθήκης, με έναν πάρα πολύ όμορφο, απλό και θαυμαστό τρόπο. Είναι από το κεφάλαιο λάμπτα σίγμα τάφ, δηλαδή 36 κεφάλαιο, στη σελίδα 770 από τις γραφές του Βάμβα, και διαβάζω από το 25 εδάφιο, μάλλον από το 24 εδάφιο. Λέγει λοιπόν ο προφητικός λόγος του Θεού, λέγει το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη, διότι θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων και σας φέρει εις τη γη τη δική σας. Άρα λοιπόν μιλάει για μια εκκλησία που γίνεται σύναξης από όλα τα έθνη. Από όλα τα έθνη, από όλους τους τόπους της οικουμένης, και τους οδηγεί στη γη που είναι, όπως διαβάσαμε την περασμένη φορά, η εκκλησία του Χριστού, είναι όρος Ιών, πόλη Θεού Ζώντος, επουράνιος Ιερουσαλήμ. 25 εδάφιο. Εκεί λοιπόν, αφού σας συνάξω και σας φέρω στην πόλη σας, από όλα τα έθνη, γιατί μιλάμε για την εκκλησία των εθνών πια, της Χάριτος, εκεί θα ράνω εφ' ημάς είδωρ καθαρών και θέλετε καθαριστεί, από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των διδόλων σας θέλω σας καθαρίσει. Δηλαδή, μιλάει για αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εις πάντες είστε καθαροί δια τον λόγο τον οποίον ακούσατε. Στο 26 εδάφιο μιλάει για την αναγέννηση. Και θέλω δώσει σε εσάς καρδίαν νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλει εν ημίν, και από σπάσα στη λιθήνη καρδία από τη σαρκό σας θέλω δώσει σε εσάς καρδίαν σαρκίνην. Είναι λοιπόν η αναγέννηση, όπου ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός για πρώτη φορά είπε στον Νικόδημο ότι εάν δεν γεννηθείτε εξ ύδατος και πνεύματος δε δύναστε να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και η αναγέννηση τι χαρακτηριστικό έχει? Βγάζει την καρδιά, αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου που από σκληρή και αμετανόητο την κάνει απαλή, τρυφερή και τη συντρίβει, ώστε εύκολα ο άνθρωπος να μετανοεί στο Θεό, που είναι απαραίτητο, να εξομολογείται στο Θεό τις αμαρτίες του, που είναι απαραίτητο, ώστε να έρθει ο Θεός να τον αναγεννήσει. Αλλάζει λοιπόν την καρδιά, και όχι μόνο την καρδιά αλλά και το πνεύμα. Το αλλάζει το πνεύμα του ανθρώπου που από αλαζονικό, σκληρό και
ένα πνεύμα που δεν μπορεί να συγχωρήσει, του δίνει ένα καινούριο πνεύμα, το πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα του με την αναγέννηση του ανθρώπου. Έχει και τον καρπό του πνεύματος του Αγίου άνθρωπος, ο οποίος αναγεννάται, ώστε ο άνθρωπος και να μπορεί να μετανοεί και να ζητάει συγγνώμη καθώς έχει αλλάξει την καρδιά του, αλλά και να μπορεί να συγχωρεί όλους τους ανθρώπους που αμαρτάνουν σε αυτούς, το οποίο είναι και απαραίτητο, γιατί αν δεν συγχωρήσει τα πτέσματα των ανθρώπων που αμαρτάνουν σε αυτούς, δεν μπορεί και ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες τις δικές τους κατά το Λόγο του Θεού. Όμως το σημαντικό για τη σημερινή μας εκπομπή είναι το 27 εδάφιο που λέει στη συνέχεια μετά την αναγέννηση: «Και θέλω εμβάλει μέσα σας το πνεύμα μου και σας κάμει το πνεύμα μου να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτετε τις κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς». Είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός: «Και θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει μέσα σας». Ή όπως είπε ο Απόστολος Πέτρος στο πρώτο κήρυγμά του: «Και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η Επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών». Άρα λοιπόν η έκχυση και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος περιγράφεται στο 27 εδάφιο: «Και θέλω εμβάλει εν ημίν το πνεύμα μου και θα σας κάμω το πνεύμα μου το Άγιο να έχετε την ικανότητα να περπατάτε στα διατάγματά μου, να φυλάτετε τα σκρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς». Δηλαδή χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να περπατάει στα διατάγματα του Κυρίου, να φυλάει τις κρίσεις του Θεού και να εκτελεί αυτάς. Γιατί χρειάζεται αυτή τη δύναμη την οποία λαμβάνει όταν το Πνεύμα το Άγιο έρθει στον άνθρωπο. Και το αποτέλεσμα είναι στο 28 εδάφιο: «Και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρας σας και τότε θα είστε δικός μου λαός και εγώ θα είμαι δικός σας Θεός». Η δημιουργία λοιπόν της Εκκλησίας έρχεται με την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, ήλθε εκείνη την ημέρα και συνεχίζει ο Χριστός να δημιουργεί εκκλησίες, να επεκτείνει το κίνημα της Πεντηκοστής, το κίνημα του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο ξεκίνησε εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής. «Θα σας κατοικήσω λοιπόν εις την γη την οποία έδωκα εις τους πατέρας σας, θα είστε λαός μου και εσείς και εγώ θα είμαι Θεός σας. Και θα σας σώσω από πασών των ακαθαρσιών σας και θα ανακαλέσω τον σύτον και πληθύνω αυτόν και θέλω και δεν θέλω πλέον επιφέρει σε σας πείναν και θέλω πληθύνει τον καρπών των δέντρων και τα γεννήματα του αγρού δια να μην λάβετε πλέον ονειδισμών πείνης μεταξύ των εθνών». Και στη συνέχεια θα υπάρχει η καρποφορία που μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω καρπό πολύ δίνει στους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία, και η καρποφορία είναι εκτός όλων των άλλων, δηλαδή είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, είναι η καλή μαρτυρία που δίνει, η καλή ζωή, ο αγιασμός, αλλά τελικά και η συγκομιδή, δηλαδή καρπός χιλέων ομολογούντων το όνομα του Χριστού, η σωτηρία ανθρώπων πολλών. Εκτός από την προφητεία του Εζεκίλ και αναφερόμενος στην προηγούμενη εκπομπή γιατί την Πεντηκοστή, είχαμε ιεραρχήσει ψηλά σαν κύριο λόγο γιατί την Πεντηκοστή την εκπλήρωση των προφητείων, γιατί έπρεπε να εκπληρωθούν οι προφητείες. Και βλέπουμε πραγματικά, διαβάζοντας μέσα στο Λόγο του Θεού, ένα μέγα φάσμα από προφήτες οι οποίοι αναφέρθηκαν ο καθένας με τον τρόπο του, με τη χρειά του και με την οδηγία που είχε στην ημέρα της εκπλήρωσης αυτού του Λόγου του Θεού. Διαβάζοντας λοιπόν στον Ισαΐα και στο Μη Δέλτα κεφάλαιο και από το εδάφιο 3 από τις γραφές του Βάμβα στη σελίδα 653, Μη Δέλτα 3, διαβάζουμε: «Ο προφήτης λέει, διότι θέλω εκχέει είδωρ επί τον διψώντα και ποταμούς επί την ξηράν. Θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί το σπέρμα σου και την ευλογία μου επί τους εγγόνους σου. Και θέλω σι βλαστήσει ως μεταξύ χόρτου, ως ιτέε παρά τους ρίακας των υδάτων». Βλέπουμε λοιπόν
μέσα σε δύο μόλις εδάφια τον τρόπο με τον οποίο ενεργείται το έργο του Θεού, τη συνέπεια και τη συνέχεια. Θα εκχέει το πνεύμα του επί το σπέρμα του, αλλά και επί τους εγγόνους του. Δεν θα έχει τέλος αυτή η ευλογία, αλλά όχι μόνο αυτή η ευλογία, αλλά και η καρποφορία. Γιατί ο άνθρωπος, ο οποίος γίνεται δεκτικός της δωρεάς του Πνεύματος του Αγίου, δεν μένει ακαρποφόρητος, οικοδομείται, καρποφορεί, αυξάνει πνευματικά, βγάζει από μέσα του κάθετι το οποίο είναι ανθρώπινο, κάθετι το οποίο είναι φθαρτό και σαπρό και ενδύεται το πνευματικό άνθρωπο τον εν Χριστώ Ιησού, ο οποίος και σε αγιασμό μπορεί να έρθει, αλλά και το έργο του Θεού μπορεί να κάνει. Βεβαίως, ακολουθεί, θεωρώ, η προφητεία του προφήτη Ιωήλ, η οποία τη συναντάμε βεβαίως και από τον Απόστολο Πέτρο την ημέρα της Πεντηκοστής, τη γνωστή αυτή περικοπή των πράξεων των Αποστόλων από το δεύτερο κεφάλαιο και 17 εδάφιο, λέει ο Απόστολος και εν τεσσεσχάτες ημέρες, διδάσκοντας ουσιαστικά και γνωστοποιώντας ουσιαστικά στο λαό Ισραήλ τα λόγια του Ιωήλ, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσα σάρκα και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας θέλουσι οι δύο οράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι ενυπνιαστή ενύπνια και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει και θέλουσι και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί η σκότος και η σελήνη η αίμα πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Η συνέπεια και η συνέχεια του έργου του Θεού φανερώνεται και στην προφητεία του προφήτη Ιωήλ. Και βλέπουμε πως όχι μόνο έχει σημείο έναρξης η ευλογία του Θεού, αλλά το έργο του Θεού στην ανθρωπότητα, στη ζωή μας, αλλά και γενικότερα εν γέννη στον κόσμο, έχει και συνέχεια. Έχει και ένα ολοκληρωμένο τέλος, γιατί είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άλλη προφητεία είναι στο βιβλίο του προφήτου Ιεζεκιήλ, στο λάμδα θήτα κεφάλαιο. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, είναι ο κατεξοχήν Ισραηλίτης προφήτης, που οι προφητείες του αφορούν το λαό Ισραήλ, την Παλαιστίνη γενικότερα γεωγραφικά, χωροταξικά. Αναφέρει λοιπόν στο λάμδα θήτα κεφάλαιο και στα εδάφια 28 και 29, κυρίως το 29, αλλά θα διαβάσω από το 28, «Τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, όταν αφού κάμω αυτούς να φερθώσει εις εχμαλωσία», και βεβαίως μιλάει για το λαό Ισραήλ, «μεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις την γην αυτών και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον εκεί υπόλοιπων και δεν θέλω κρύψει πλέον το πρόσωπό μου επ' αυτών, διότι εξέχεια το πνεύμα μου επί των οίκων Ισραήλ», λέγει Κύριος ο Θεός. Βλέπουμε λοιπόν πράγματι ότι το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού επεκτείνεται και σε αυτούς οι οποίοι εξεκέντησαν τον Υιόν του, έχει μέγα σχέδιο και για το λαό Ισραήλ και το οποίο είναι ενταγμένο στη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Από τον τελευταίο και πιο έσχατο και τον έσχατο προφήτη που προφήτευσε για το Πνεύμα το Άγιο, θα διαβάσουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο και 11 εδάφιο, και είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βεβαίως, όταν ο Κύριος πήγε να βαπτιστεί υπό του Ιωάννη στον Ιορδάνη, και στο εδάφιο 11, γάμα 11, «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάζω τα υποδήματα, αυτός θέλει σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Για ποιο λόγο? Γιατί ώστις κρατά το πτιάριον εν τη χειρή αυτού, θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει το σύτον αυτού εις την αποθήκη, το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρί ασβέστο».
Είναι αυτό που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου η μετάνοια. Όμως, για να μπορέσει να προχωρήσει σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός στον παρόντα πονηρό αιώνα, η μετάνοια είναι ένα εξαιρετικό ξεκίνημα, όμως η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου είναι η όθηση. Είναι η δύναμη που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο για να μπορεί να αντιπαρέρχεται τις δυσκολίες, να αντιπαρέρχεται τα εμπόδια, να λαμβάνει παρηγοριά, δύναμη και οδηγία προκειμένου να στέκεται αλλά και να περπατάει. Αυτές νομίζω, αγαπητέ αδερφέ Γιώργο, είναι οι προφητείες που αναφέρονται, οι παλαιοδιαθηκικές προφητείες που αναφέρονται στην έκκληση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ξέρω αν ο Κώστας έχει και κάτι περισσότερο πάνω σε αυτά. Όχι, πάνω σε αυτά τα οποία είπες και εσύ, Χάρη, νομίζω ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι πέραν των υποσχέσεων, τις οποίες ο Θεός εξάπαντος εκπληρώνει γιατί δεν αρνείται τον εαυτόν του, έθεσε και τις κατάλληλες προϋποθέσεις δια των οποίων ο άνθρωπος θα λάβει τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, εκεί που διάβασες για τον Ιωήλ, που το επαναλαμβάνει και ο Πέτρος, βλέπουμε, αν δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωήλ, ότι πριν φτάσουμε στην έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, ο Κύριος από το 12ο εδάφιο, όλο το δεύτερο κεφάλαιο βέβαια είναι μια πρόσκληση Θεού για να φτάσουμε στην έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, αλλά από το 12 εδάφιο λέει ο Κύριος «Επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών», δηλαδή αλλάξτε ενδιαφέροντα και ας είμαι εγώ η καθημερινή σας τρυφή και βαρέσκεια, εν νηστεία, γιατί ο άνθρωπος δια της νηστείας ταπεινώνει τον εαυτόν του, το λέει ο Δαβίδ, «Εν τες νηστείες εταπείνωσα την καρδία μου», εν κλαθμό και εν πένθη. Ο άνθρωπος πρέπει να πενθήσει για την αμαρτία του, για αυτά που φιλοξενεί μέσα του. Αν δεν γίνει αυτό, τότε δεν μπορεί να έρθει το Πνεύμα του Άγιο. Στη συνέχεια λέει, διαρρήξατε την καρδία σας και μη τα ηματιά σας, που σημαίνει ότι η μετάνοια πρέπει να είναι πολύ πολύ βαθιά, όχι επιφανειακή. Άρα αυτό προϋποθέτει ειλικρίνεια και να μην κρύβεται ο άνθρωπος πίσω από το δάκτυλό του. Διότι ο Θεός είναι ελεήμων και εκτήρμων, πολυέλεος και μεταμελούμενος μη δια των κακών. Δηλαδή, όταν ο Θεός μας λέει να κλάψουμε και να πενθήσουμε, δεν θέλει να μας οδηγήσει σε ένα είδους καταθλίψεως. Απέναντίας, όσο πιο πολύ ο άνθρωπος πενθήσει και κλάψει για αυτό το οποίο υπάρχει μέσα του, τόσο πιο πολύ θα γευθεί την αγάπη ενός ελεήμονος Θεού. Στο 15 εδάφιο, η πρόσκληση γενικεύεται. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν σιών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλοι να ακούσουν. Κανείς να μην πει ότι εγώ δεν ήξερα, δεν άκουσα. Αγιάσατε νηστεία, ξεχωρίσατε δηλαδή ημέρα νηστείας. Κηρύξατε σύναξη επίσημων. Συναθρήσατε των λαών. Αγιάσατε τη σύναξη, δηλαδή στη σύναξη δεν πρέπει να υπάρχει πλέον εθνικό φρόνημα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει έκχυση Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου και ο βαθμός της αναζωπήρωσης εξαρτώνται από το μέγεθος και το βάθος της μετανοίας και του πένθους. Συναθρήσατε τους πρεσβυτέρους, συνάξατε τους πρεσβυτέρους. Συναθρήσατε τα νύπνια και τα θυλάζοντα μαστούς. Άρα η πρόσκληση είναι για όλους, για κάθε ηλικία. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Που σημαίνει ότι πρέπει τώρα, εάν κάποιος θέλει να εξητήσει πραγματικά τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου και να κατοικήσει ο Θεός μέσα του, να αφήσει την καλοπέραση. Απαραίτητη προϋπόθεση. Μετά λέει, ας κλάψουν οι ιερείς, η λειτουργή του Κυρίους μεταξύ της στοάς και του θυσιαστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι, αυτοί που έχουν πνευματική ευθύνη διαποιμάνσεως, θα πρέπει να κλάψουν για την κατάντια ενός λαού ο οποίος βρίσκεται αλλού. Στη συνέχεια βάζει στο στόμα των ιερέων, των λειτουργών του Κυρίου προσευχή, φύσε Κύριε του λαού σου, λυπήσου μας. Μη δώσεις την κληρονομία σου ισόνιδος, ώστε να κυριεύσουν αυτούς τα έθνη. Που σημαίνει ότι το εθνικό φρόνημα αλλά και η εθνική κυριαρχία θα είναι ό,τι το χειρότερο, το καταστρεπτικότερο για έναν λαό ο οποίος είναι προορισμένος από τον Θεό να γευθεί την παρουσία του Θεού. Και είναι κρίμα τα έθνη να αποτελέσουν αιτία να χαθεί η ευλογία. Γιατί να ύπος είναι μεταξύ των λαών που είναι ο Θεός αυτόν. Γιατί δηλαδή τελικά ενώ ο Θεός έχει υποσχέσεις ποτέ να μην εκπληρωθούν. Και βεβαίως
να προχωρήσουμε στο 21 εδάφιο, λέει «Μη φοβουγή, χαίρε και εφραίνου, διότι ο Κύριος τελικά μη μεγαλεία, εφόσον ο λαός και οι εξητούντες των Κύριων κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση». Όπως ακριβώς, συγγνώμη να διακόψω, είπε ο Ιησού, ο Κύριος μας, στους μαθητάς, μείνατε και περιμένετε. Και εξητήσαν 10 μέρες. Δεν εξήτησαν ούτε με υπερηφάνεια, ούτε αλλά με ταπείνωση και με μεγάλο ζήλο. Και τα τέκνα της Ιών, λέει αγαπητέ Γιώργο, στο 23 εδάφιο, χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριο τον Θεό σας, διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμην βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει εις εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον. Εις εσάς. Εις εσάς. Ποιους εσάς που κινήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια μετά λέει ότι θα αναπληρώσει τα αίτη τα οποία κατέφαγε η ακρής, ο βρούχος, η ερησίβη. Δηλαδή θα έχουμε ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αναρχή, τα παλαιά παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Και εκεί θα γνωρίσετε, λέει στο 27 εδάφιο, ότι εγώ είμαι εν μέσω του Ισραήλ. Αυτό είναι το ζητούμενο για την Εκκλησία και για κάθε σπιτικό και για τον κάθε έναν από εμάς. Να είναι ο Χριστός ανάμεσά μας αισθητός, όχι αναισθητός, εμπειρικός, όχι διανοητικός. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια διανοουμενίστικη εκδοχή, θρησκεία, φιλοσοφία, αλλά είναι βίωμα. Και βεβαίως αυτό το οποίο είπε ο Χάρης για το κατά Ματθαίο, ότι που λέει στο τρίτο κεφάλαιο ότι αυτός θέλει σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και Πυρή, λέει στο 11 όμως, στην αρχή του 11, εγώ σας βαφτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος, ο Χριστός δηλαδή, είναι ισχυρότερός μου, αυτός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και Πυρή. Άρα, έπεται ο Χριστός της μετανοίας. Έπεται τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου, της αλλαγή πορείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αυτά είναι οι βασικές προϋποθέσεις και βέβαια, όπως είπατε και εσείς αγαπητέ Γιώργο, η παραμονή στην προσευχή. Οι μαθητές περίμεναν 10 ημέρες στα γόνατα για να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Δηλαδή, ναι μεν είναι χάρις, αλλά η χάρις δεν δίδεται χωρίς εξήτηση, χωρίς πειθαρχία, χωρίς δίψα για αυτό το οποίο ο Θεός έχει υποσχεθεί. Έτσι δεν λέει και όμως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ως της δίψα ας έλθει. Δίψα, βεβαίως. Βέβαια. Και ήταν 400 λιγότεροι περίπου από την ανάληψη, έτσι. Ακριβώς. Από ότι ήταν πριν από 10 ημέρες. Δεν είναι φοβερό ότι βλέπουν 500 και επέκεινε αδελφοί την ανάληψη και τελικά το 1/3 έμεινε. Καταντάνε να περιμένουν 120. Ακριβώς. Άρα δεν ήταν αυτοί που δεν έμειναν, αυτοί που δεν είχαν αυτό το ζήλο της εξήτησης. Και είδαν ανάληψη, έτσι, τώρα δεν είδαν κάτι, δηλαδή δεν είδαν ένα ενύπνιο, έτσι, ούτε ακούσαν ένα πολύ ωραίο κήρυγμα. Είδαν την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου. Είδαν αγγέλους, είδαν αγγέλους, είδαν νεφέλες να αρπάζεται ο Κύριος σιγά σιγά να φύγει ψηλά και εκεί. Πόσο γρήγορα και άκουσαν και το Χριστό που τους είπε «Μείνετε στην Ιερουσαλήμ, όσο σου λάβετε δύναμη». Ακριβώς. Από αυτούς λοιπόν τους 500 και επέκεινα έμειναν 120 και ο Κύριος μας το προφήτευσε αυτό. «Εάν τις δίψα, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Και όποιος πιστεύει σε μέ, καθώς λέγει η Γραφή, τότε ποταμίδα το ζώντος θέλουν συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτού, τούτο δε είπε περί του πνεύματος το οποίο έμελον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν είναι το αίτη δεδομένων Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς αίτη δεν αδοξάστη». Άρα λοιπόν για να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να διψάς. Για να λάβεις το Πνεύμα το Άγιο. Όποιος διψάει πάει να πιει, τρέχει να πιει. Δεν κρατιέται η δίψα, δεν είναι ένα συνέστημα που μπορείς να το κρατήσεις και να πεις δεν πειράζει, διψάω ας πιω μεθαύριο, αύριο, μεθαύριο. Δεν πρέπει να πάει να πιείς. Για να πάρεις λοιπόν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου πρέπει να διψάσεις, αλλά και να πιστέψεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Λέει στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, συμπληρώνοντας αυτό που πολύ σωστά λέτε αγαπητέ Γιώργο, η δίψα έχει και ένα χαρακτηριστικό, την επιμονή. Ναι. Γιατί λέει στο 14 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, «Ούτι πάντες ενέμενον, ομοθυμαδών εις την προσευχήν και στη δέηση». Και το κείμενο το λέει λίγο καλύτερα, «Σαν προσκαρτερούντες». Προσκαρτερούντες. Δηλαδή το περίμεναν από στιγμή σε στιγμή. Και όσο δεν ερχότανε, τόσο πιο πολύ περιμένανε. Δηλαδή, δεν απίστησαν. Κάποιοι έφευγαν όμως. Ναι. Γιατί δεν πιστεύουν να μην. Ήταν 120, αλλά δεν ξεκινήσαν 120. Ναι, ναι, βεβαίως. Πρέπει σιγά σιγά κάποιοι να απέκαμαν ακριβώς, στον αγώνα. Ακριβώς, έτσι είναι. Άρα λοιπόν η αιμονή, η προσκαρτέρηση, η παραμονή στην υπόσχεση. Τελικά ο άνθρωπος καλείται να εμπιστευτεί την υπόσχεση. Και η υπόσχεση δεν προέρχεται από εμένα ή από σένα ή από τον οποιοδήποτε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την αξιοπιστία του προσώπου. Είναι ποιος υπόσχεται. Ποιος είναι
αυτός τότε ο οποίος ο Ιησούς Χριστός, σήμερα ο αψευδής λόγος του Θεού. Ακριβώς. Να διαβάσουμε όμως και κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό για τον παράκλητο το πνεύμα της αληθείας. Διαβάζω από το ΙΑ του βιβλίου Ισαΐας ο προφήτης. Διαβάζω και θα περιγράψουμε μετά. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο προφητικός λόγος του Θεού που περιγράφει τον Υιόν του Δαβίδ, τον Ιησούν Χριστόν, τον Χριστόν τον Υιόν του Θεού, του Ζώντος. Θα εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ που είναι ο πατέρας του Δαβίδ. Αλλά το σημαντικότερο είναι το δύο εδάφιο. Και το πνεύμα του Κυρίου θα αναπαυθεί επ' αυτόν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχει μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Πρώτον, Πνεύμα Σοφίας. Άρα όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, στον άνθρωπο δίνει σοφία, δίνει αποκάλυψη, δίνει φανέρωση, δίνει λόγια σοφίας. Και μετά θα δούμε και τα χαρίσματα που δίνει το πνεύμα το Άγιο Παράκλητος. Πνεύμα σοφίας. Δεύτερον, πνεύμα συνέσεως. Σοφία είναι να ξέρω τα πράγματα και η σύνεση είναι να μπορώ να τα εκτελώ. Να μην είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζω το θέλημα του Θεού αλλά δεν μπορώ να το εκτελώ. Γι' αυτό δίνει ο Θεός πνεύμα σοφίας και τον τρόπο εκπλήρωσης του θελήματος του Θεού. Αλλά και πνεύμα βουλής. Δεν είναι μόνο να ξέρω το θέλημα του Θεού και να γνωρίζω και τον τρόπο που θα πλησιάσω το θέλημα του Θεού, αλλά μου δώσει και θέληση για να το κάνω. Γιατί μπορεί να γνωρίζω, αλλά μη θέλω. Και το θέλει και το ενεργεί, το εργάζεται στην πραγματικότητα ο Θεός μέσα μας, πώς, δια Πνεύματος Αγίου. Στη συνέχεια, πνεύμα δυνάμεως. Δεν είναι μόνο λοιπόν να ξέρω ακριβώς το θέλημα του Θεού και τον τρόπο για να πλησιάσω το Θεό και να έχω και θέληση, να έχω και δύναμη για να είμαι εκτελεστής του Λόγου του Θεού και όχι επιλύσμων ακροατής του Λόγου του Θεού. Πνεύμα γνώσεως, εδώ τώρα είναι να γνωρίσω, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, του Ζώτος, με μια προσωπική γνωριμία, να γνωρίσω τη Βασιλεία των Ουρανών, να μου αποκαλυφθεί από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού πάντοτε εν πνεύματι Αγίω. Πνεύμα ευσεβίας, λέει το κείμενο. Ευσεβία τι είναι? Σέβομαι το Θεό καλός. Άλλο σεβασμός προς το Θείον, που μπορεί να είναι και λανθασμένος τρόπος που σέβομαι και φοβούμαι το Θεό, άλλο το σέβομαι με το σωστό τρόπο. Και σέβομαι το Θεό και δοξάζω το Θεό διά του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι γεγραμμένο και το πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει τον Πατέρα ημί διά του Ιησού Χριστού. Μόνο ο Ιησούς Χριστός θα σε οδηγήσει στον Θεό και μάλιστα θα σου αποκαλύψει το πνεύμα της ευσεβίας, δηλαδή την υγιένουσα διδασκαλία για να τον λατρεύεις εν πνεύματι αλλά και αληθεία. Και τέλος, πνεύμα φόβου Κυρίου. Φόβος του Θεού είναι κάτι που δίδεται από το Θεό στον άνθρωπο δια Πνεύματος Αγίου. Να φοβάσαι το Θεό. Να φοβάσαι μη λυπήσεις το Θεό. Να φοβάσαι και να τρέμεις το Λόγο του Θεού. Γιατί ο Θεός ευαρεστείται και είναι ευμενής σε αυτούς που έχουν πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιάς τετριμένου ανθρώπου, αλλά και στους τρέμοντες το Λόγο του Θεού. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου που έχει ο Χριστός, τον οποίον εδόθη το Πνεύμα το Άγιο χωρίς μέτρο, έρχονται στον άνθρωπο δια του Ιησού Χριστού όταν ο Κύριος τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και Φωτιά. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπατε, αγαπητέ Γιώργο, όσον αφορά το χαρακτηριστικό του Πνεύματος Βουλής και Δυνάμεως, το δυνάμεως. Mm-hmm. Γιατί τη δύναμη την χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε δια της δυνάμεως αυτής να νικηθεί η αμαρτία. Και όχι μόνο, αλλά βασικά. Απλά λέω, εστιάζω στην αμαρτία, γιατί στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει στο ΙΤΑ κεφάλαιο κάτι πολύ σημαντικό, γιατί τελικά όταν ο άνθρωπος δια Αγίου Πνεύματος νικήσει την αμαρτία, τότε ζει μέσα στην ελευθερία του Πνεύματος Αμήν. Του Αγίου. Αμήν. Και τελικά αυτό είναι που λυτρώνει και τον άνθρωπο. Ο Παύλος λέει,
Λέει, πώς το, λέει ο ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος, του θανάτου του. Λέει λοιπόν στο 13ο εδάφιο του Ήτα κεφαλαίου, διότι εάν ζείτε κατά την σάρκα, μέλετε να αποθάνετε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος, θέλετε ζήσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος δηλαδή να νικηθεί η αμαρτία. Εμείς μπορεί να έχουμε την καλύτερη των προθέσεων. Λέει, εγώ με το νου θέλω να κάνω το καλό. Αλλά τελικά πάντοτε υπερισχύει το κακό. Όταν όμως το Πνεύμα του Άγιο πλημμυρίζει τον άνθρωπο, τότε υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης. Επειδή, λέει στο 14 εδάφιο, όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι οι του Θεού. Άρα, η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου τι φτιάχνει? Πειθαρχημένους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει διοικούνται. Ο διοικούμενος είναι στρατιώτης. Γιατί λένε πολλοί ότι είμαστε στη χάρη. Βεβαίως. Η χάρη φτιάχνει πειθαρχημένους ανθρώπους. Το Πνεύμα του Άγιο φτιάχνει ανθρώπους πειθαρχημένους. Όχι να πειθαρχούν σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Αμήν. Και κατ' επέκταση λέει, δεν ελάβατε επίσης πνεύμα δουλείας δια να φοβήστε πάλι. Εδώ είναι το τέλος της ανασφάλειας. Αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας. Εδώ είναι το τέλος της ορφάνειας. Δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Δεν είμαι μόνος. Δηλαδή μπορεί να με έχουν όλοι εγκαταλείψει. Έχω πατέρα. Είναι, αυτά όλα είναι το πνεύμα της δυνάμεως. Δύναμη να μην φοβάμαι. Δύναμη να μην νικέμαι από την αμαρτία. Αυτό μόνο ο Θεός. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Και την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ο Κύριος είπε «Έχετε ανάγκη να δυθείτε δύναμη εξύψους για να είστε μάρτυρες». Μάρτυρες όχι μόνο με τα λόγια. Αλλά μάρτυρες ελεύθεροι. Ελευθερωμένοι από όλα αυτά. Με τη ζωή μας. Μάλιστα στην επιστολή προς Γαλάτας λέει «Λέγω λοιπόν προς εσάς, περιπατείτε κατά το Πνεύμα και τότε δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός». Ακριβώς. Γιατί, συγγνώμη, μου επιτρέπετε, αυτό που όσες φορές το διαβάζω αυτό το εδάφιο καταλαβαίνω ένα πράγμα. Η αμαρτία είναι μία επιθυμία. Μόνο μία άλλη επιθυμία μπορεί να σε κάνει να ξεπεράσεις μία άλλη επιθυμία. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος πληρώνεται με πνεύμα Άγιο, δεν έχει ανάγκη να αμαρτήσει. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να αμαρτήσω, δεν πρέπει. Δεν είναι ένας στήρος, μια στήρα απαγόρευση. Είναι σαν να λέμε, επιτρέψτε μου, έχεις να φας φακές και έχεις να φας από την άλλη, ας το πούμε, παϊδάκια. Τι θα προτιμήσει, τις φακές ή τα παϊδάκια? Εγώ προσωπικά θα προτιμήσω τα παϊδάκια. Το λέω έτσι τόσο πεζά, συγχωρέστε με για το παράδειγμα, για να δώσω να καταλάβουμε ότι τελικά η αμαρτία είναι η άρρωστη κατάσταση μια ψυχής που πάει να ξεδώσει στα χαρούπια. Γιατί δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει η πλημμύρα της ευτυχίας. Αυτή η πλημμύρα της ευτυχίας, όταν ο άνθρωπος τη γεύεται, στην πραγματικότητα απορρίπτει την αμαρτία, γιατί δεν την έχει ανάγκη πια. Αυτό ήθελα έτσι να τονίσω και συγχωρέστε με για τη διακοπή. Να ολοκληρώσω λοιπόν. Λέγω λοιπόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκ πλήρη την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προς αλλήλους. Δηλαδή, όπως είπες, ο άνθρωπος είναι δεδομένος στην αμαρτία. Είναι δεμένος με την αμαρτία, είναι μεγάλη δύναμη η αμαρτία. Και είναι μέσα στη σάρκα του ανθρώπου. Νόμος λέει, αντιμαχόμενος το λέει στην προσδρομέως. Πότε ελευθερώνεται ο άνθρωπος από την αμαρτία? Ναι, δια του Ιησού Χριστού, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τότε λοιπόν όταν, όπως διάβασες, γκρεμίζει τα έργα της σαρκός δια Πνεύματος Αγίου, τότε όσοι είναι του Χριστού, λέει η Γραφή, εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες, πως εάν ζούμε κάτω το Πνεύμα, ας περιπατώμε και κάτω το Πνεύμα. Άρα λοιπόν, δεν φτάνει μόνο να ζει ο άνθρωπος κατά το Πνεύμα το Άγιο με τη χάρη, χρειάζεται και να περπατάει με το Πνεύμα το Άγιο με τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Ποιος είναι αυτός που ζει κατά το Πνεύμα? Είναι αυτός που ελευθερώθηκε από την αμαρτία. Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από την αμαρτία πρέπει να αλλάξουμε και δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωή αιώνιο. Δηλαδή δεν φτάνει η αναγέννηση με τη χάρη του Χριστού, κατά χάρη δια της πίστεως, που μας ελευθερώνει από την αμαρτία. Χρειαζόμαστε τώρα να είμαστε και δούλοι Θεού. Αλλά για να δουλώσω τον εαυτό μου εις το Θεό,
πρέπει να έρθει απαραίτητος η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τότε χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν είναι δυνατό να έχω τον καρπό μου εις αγιασμόν και ακόμη και το τέλος τη ζωή την αιώνια. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να επιβιώσει στη συνέχεια, να έχει καλή συνέχεια χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά λέει ακόμη και ο Απόστολος Παύλος κάτι που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στην επιστολή του προς Κορινθίους. Εγώ λέει αποφάσισα να μην εξεύρω τίποτα άλλο μεταξύ σας όταν ήρθα Κορίνθι παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο και ήλθα προς εσάς με ασθένεια, με φόβο και με τρόμο πολύ και ο λόγος μου δεν εγίνεται με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως γιατί αυτό που ενδιαφέρει τον Παύλο είναι η πίστη των ανθρώπων να μην προέλθει από τη σοφία και τη θεολογία των ανθρώπων γιατί δεν θα μείνει αλλά από τη δύναμη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό η σοφία η δική μας, η σοφία του Θεού, δεν είναι η σοφία του αιώνος τούτου των αρχόντων των φθυρωμένων, αλλά μυστηριώδης, αποκεγρημένη, την οποία ο Θεός αποκάλυψε, προσδιορίσε σε μας ποιους, καθώς είναι γεγραμμένο, ο φθαλμός δεν είδε, οτίον δεν οίκουσε, εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε εις τους αγαπώντας Αυτόν. Σε ποιους, ακούτε τώρα τι όμορφο που το λέει. Εις ημάς ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, απεκάλυψε αυτά πώς, δια του Πνεύματος αυτού. Επειδή το Πνεύμα ερευνεί τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Γι' αυτό εμείς αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο μας αποκάλυψε, τα χαριστέντα δηλαδή υπό του Θεού, τα λαλούμε, ουχή με λόγους διδακτούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, ερμηνεύοντες τα πνευματικά στους πνευματικούς. Είναι ανάγκη δηλαδή για να καταλάβει ο άνθρωπος τα πνευματικά να είναι πνευματικός. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία εις αυτόν και δεν μπορεί να τα γνωρίσει. Γιατί πνευματικός ανακρίνονται, πνευματικός κατανοούνται. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος κατανοεί τα πάντα και από κανέναν δεν κατανοείται, δεν ανακρίνεται. Γιατί ποιος εγνώρισε το νου του Κυρίου για να διδάξει αυτόν, αλλά εμείς έχουμε το νου του Χριστού. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο που είναι απαραίτητο και έρχεται στον άνθρωπο σαφώς με την αναγέννηση, όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, σαφώς και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αν δεν έρθει η Πεντηκοστή στη ζωή του ανθρώπου, στην εκκλησία του ανθρώπου, ανεξαρτήτως τόπου, χρόνου, φυλής, λαού, έθνους, δόγματος χριστιανικού. Είναι ανάγκη να έρθει η Πεντηκοστή. Και αυτό είναι η προσπάθεια της εκπομπής αυτής την οποία κάνουμε εμείς οι τρεις είναι να αποδείξουμε μέσα από το Λόγο του Θεού την αναγκαιότητα της έκχυσης του Πνεύματος του Αγίου, του βαφτίσματος εν Πνεύματι Αγίου και Φωτιά που υπόσχεται ο Θεός, που χαρίζει ο Θεός και είναι κρίμα ο χριστιανικός κόσμος, ο άνθρωπος του Θεού να μην έχει καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να λάβει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αν δεν το καταλάβει δεν μπορεί να το εξητήσει. Συνεχίζοντας τις προφητείες που αναφέρονται στην έκχυση του Πνεύματος του Αγίου και της Πεντηκοστής εν γέννη και ερχόμενοι στην Καινή Διαθήκη πλέον, δεν θα μπορούσε άλλος όχι απλά να αναφερθεί αλλά και να προφητεύσει με ακρίβεια για το τι μελιγενέστε πέραν από αυτόν ο οποίος κατήχε το Πνεύμα το Άγιο και ήταν ο Ιησούς Χριστός. Χωρίς μέτρο μάλιστα. Μάλιστα χωρίς μέτρο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο γίνονται οι όποιες αναφορές στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού περί του Πνεύματος του Αγίου. Μάλιστα μία εξ αυτών αναφέρθηκε και προηγουμένως από τον Ιωάννη στο Ζήτα κεφάλαιο και στο 37 εδάφιο που αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «Όστις πιστεύσει σε με, ποταμή ύδατο ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού». Σε άλλο σημείο... Μισό λεπτό. Εκ της κοιλίας αυτού, εδώ είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι
ένα φυσικό φαινόμενο, αν και είναι κατεξοχήν πνευματικό. Δηλαδή αυτό που είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ο προφητικός λόγος του Θεού, ότι θέλω εκχέει το πνεύμα μου το Άγιο επί πάσαν σάρκαν. Δεν είναι αναισθητός και διανοητικός η λήψη του Πνεύματος του Αγίου, είναι αισθητή, είναι δύναμη. Όταν ο άνθρωπος βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο, αλλάζουν τα πάντα. Αρχίζει, μιλάει ξένες γλώσσες, που είναι και το σημείο της πλήρωσης. Δεν είναι προϊόν και αποτέλεσμα τελετουργίας. Έτσι, μπράβο. Είναι αποτέλεσμα επέμβασης του Θεού. Δηλαδή δεν μπορεί να σε βαφτίσει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και να μην το καταλάβεις. Δεν μπορείς να πεις βαφτίστηκα. Με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο γιατί μίλησα ξένες γλώσσες, όπως η πρώτη καταρχάς. Και πάντοτε, όποτε ο Χριστός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, δεν είναι το χάρισμα που δίνει. Θα δώσει και χαρίσματα και θα τα δούμε. Είναι το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, οι γλώσσες, οι αγνώριστες. Σε αυτόν που τις μιλάει, γνωστές πολλές φορές, σε αυτούς που τυχαίνει να ακούνε. Συγγνώμη. Είναι δηλαδή ένα άκρος πνευματικό φαινόμενο η έκχυση του Αγίου Πνεύματος με φυσικά συνεπακόλουθα. Έτσι. Με επιπτώσεις δηλαδή και στη ζωή του ανθρώπου σαν χαρακτήρα, αλλά και στη ζωή του ανθρώπου σαν έκφραση. Και στη σάρκα του ανθρώπου. Έτσι. Αντιληπτή. Αν θυμάστε στον Ιώβ, βέβαια εκεί δεν είναι Καινή Διαθήκη, αλλά οι πληρώσεις του Πνεύματος του Αγίου έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την φρίκη που κατέλαβε. Αξίζει τον κόπο είναι. Να το δούμε, είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Να το δούμε, γιατί όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο αλλοιώνονται όλα. Λέει, κάπως τον Ιώβ το λέει. Ναι, ναι, θα το βρούμε με τη χάρη του Χριστού. Είναι ο Ηλίου, ναι, ο προφήτης, ναι. Είναι στο κεφάλαιο Λάμπτα Βήτα και 17 εδάφιο. Μιλάει ο Ηλίου ο προφήτης, ναι, και λέει «Ας ανταποκριθώ και εγώ το μέρος μου, ας φανερώσω και εγώ τη γνώμη μου, διότι με πλήρης λόγων το πνεύμα εντός μου με αναγκάζει. Ιδού η κοιλία μου είναι ο σύνος, ώστις δεν ηνύχθη, είναι τίμη να σπάσει, ως ασκή γλεύκους. Θέλω λαλήσει τι αναναπνεύσω, θέλω ανοίξει τα χείλη μου και αποκριθεί». Δηλαδή είναι φοβερή δύναμη του Θεού που έρχεται μέσα στον άνθρωπο όταν πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο. Βεβαίως υπάρχει πλήρωση με Πνεύμα Άγιο με μικρά δύναμη, υπάρχει και πλήρωση Πνεύματος Αγίου με πολύ μεγάλη δύναμη. Πλήρης. Αλλά εν γέννη, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στον άνθρωπο, στη σάρκα του ανθρώπου, η δύναμη του Θεού είναι πολύ μεγάλη σε αυτόν. Ναι. Και κάπου αλλού λέει για την φρίκη την οποία με κατέλαβε με τις τρίχες του σώματος, τις ανατριχύλες. Το πνεύμα. Ναι, κάπου αυτό είχα στο νου μου. Εσύ είχες αυτό και δεν το θυμάμαι, αλλά... Θα το βρούμε. Και αυτό που είπατε εσείς ήταν πολύ ωραίο. Και μέχρι να το βρείτε εσείς αυτό, εγώ θα πω κάτι ανάλογο με αυτό που είπατε από τον Ιερεμία, ο οποίος λέει «απέκαμον να χαλινώνω τον εαυτόν μου όταν είχα λόγο Θεού να δώσω». Να σου πω που είναι. Είναι στο «Κύριε με δελέασας K9, ναι, ναι. K9. Λέει, «Κύριε με δελέασας και δελεάστη. Υπερίσχυσες κατά εμού και κατήσχυσες». Δεν θέλει να μιλήσει. Δεν θέλει να δώσει το μήνυμα γιατί έχει ταλαιπωρηθεί. «Έγινα χλεβασμός όλη την ημέρα», με αυτά που λέω, που μου λες να λέω δηλαδή. «Πάντες με μπέζουν». Και λέει πιο κάτω, «όμως είπα, δεν θέλω στο 9 εδάφιο, δεν θέλω αναφέρει περί αυτού, ουδέ θέλω λαλήσει πλέον το όνομα της αυτού. Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω, δεν αντέχω άλλο αυτό τον ονειδισμό. Αλλά... όμως ο λόγος αυτού ή το εν την καρδία μου ως και όμενον πυρ, περί και κλεισμένον εν τη σωστέης μου». Στα κόκαλά μου. Ακριβώς. Και στα κόκαλά μου και απέκαμον χαλινώνονε με αυτόν και δεν είναι η δυνάμη πλέον. Αντιστάθηκα μέχρι που έσκασα και τα είπα. Και η φωνή του Πνεύματος. Εδώ είναι, φαίνεται η πληρότητα του Πνεύματος, η αλήθεια των λεγόμενων, η δύναμη των λεγόμενων που λέει ο Δανιήλ, που ήταν μεγάλη, αλλά αυτό με τη φρίκη. Στο 488 σελίδα, το διαβάζω στο 14 εδάφιο, «φρίκη συνέλαβε με και τρόμος και μεγάλο στα οστά μου συνέστησε. Και το πνεύμα διήλθε απέ μπροστέ μου, οι τρίχες του σώματός με σηκώθησαν, εστάθην, αλλά εγώ δεν διέκρινα τη μορφήν αυτού, σχήμα εφάνει έμπροστεν τον οφθαλμό μου, ήκουσα λεπτόν φύσιμα και φωνήν λέγουσα κλπ». Αυτό είναι... έγινε όμως επειδή στο 12 εδάφιο του μίλησε ο Κύριος. Ναι, στο 12 εδάφιο. Λόγος έγινε, ήλθε με. Και το οτίον μου έλαβε τι παρά αυτού. Εδώ είναι η επίσκεψη όμως του Πνεύματος του Αγίου. Ναι. Δεν είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό για την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου είναι στον ψαλμό Λάμπτα Θήτα 3. Αν το έχετε προσέξει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Διαβάζω τον ψαλμό του Δαβίδ, ψαλμός λάμπτα θήτα και εδάφιο 2. Εστάθη άφωνος και σιωπηλός. Εσιώπησα από του να λέγω καλόν και ο πόνος μου ανεταράχθη. Να το διαβάσω από το πρώτο εδάφιο, γιατί είναι όλη η ιστορία. Είπα θέλω προσέχεις τα σοδούς μου, δια να μην αμαρτάνω δια τις γλώσσες μου. Προσπαθώ να μην αμαρτάνω δια τις γλώσσες μου. Να μιλώ ψέματα δηλαδή. Να μην λέω ανοησίες, παραβάσεις, σαπρούς, να μην κρίνω, κατακρίνω. Και ακόμη είπα θέλω φυλάτη το στόμα μου με χαλινών. Ενώ είναι ασεβή σε προσθένου. Εστάθην άφωνος και σιωπηλός, εσιώπησε και να λέγω καλόν και ο πόνος μου ανεταράχθη. Στο τρίτο εδάφιο. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου. Και ενώ εμελέτουν, εξήφθη εν εμή πυρ και λάλησα δια της γλώσσης μου. Φωτιά. Ναι, φωτιά του, Αγίου. Του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λένε στα μέτρα της παλαιάς, αλλά ναι. Τι σημαίνει πνεύμα Άγιο και φωτιά. Εξήφθη φωτιά μέσα μου. Και άνοιξα το στόμα μου και ελάλησα δια της γλώσσης μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Πριν τελειώσουμε όμως, θα ήθελα να διαβάσω και εγώ κάτι από τον Ιωήλ τον προφήτη, γιατί αναφερθήκαμε στο κίνημα της Πεντηκοστής. Στο κίνημα δηλαδή του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή στην ενέργεια του Θεού για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη. Διαβάζω λοιπόν από το κεφάλαιο Β, το γνωστό κεφάλαιο του Ιωήλ, και από το 23 εδάφιο. «Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και φρένεστε εις Κύριον των Θεών σας, διότι έδωκεν εις εσάς», όπως περιέγραψα αγαπητέ Κώστα, «που εξητούσατε τη φωνή του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο, έδωκε εις εσάς την πρώην μου βροχήν εγκαίρος». Και εδώ θέλω να πω κάτι που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Οι ενέργειες του Θεού γίνονται πάντοτε εγκαίρος. Όταν πρέπει, όπως πρέπει και τότε και εκεί ακριβώς που πρέπει. Όπως, όταν και εκεί, στον τόπο, εγκαίρος. Αλλά τώρα προφητεύει και για το μέλλον. Εδώ προφήτευσε για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία που ξεκίνησε το κίνημα της Πεντηκοστής, το κίνημα του Πνεύματος του Αγίου, το κίνημα της Εκκλησίας του Χριστού και συνεχίζει προφητικά για την έσχατη, για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία και θέλει βρέξει εις εσάς, αλλά εδώ τώρα μιλάει για φροχήν πρώιμων και όψιμων ως πρώτερων. Βέβαια, στις επόμενες εκπομπές που θα μιλήσουμε για την εκκλησιαστική ιστορία και για τις αναζωπηρώσεις, εκεί θα το πούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Εδώ όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι μιλάει για την έκχυση των εσχάτων ημερών. Που ήταν πρόημος και πράγματι 2000 χρόνια δεν είχε σβήσει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν είχε την παγκοσμιότητα που είχε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και που έχει και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Η έκχυση του Αγίου Πνεύματος τις έσχατες ημέρες ξεκίνησε στην Αμερική, στην Ασούζα, σε μια νέγρικη εκκλησία, στην Ιουαλία, στον Κάφκασο και δεν ξέρω και σε κάποιο άλλο μέρος, που όμως στην αρχή του αιώνα μας, που όμως αυτή η έκχυση πήρε παγκόσμιες διαστάσεις. Ώστε αυτή η πρώιμος βροχή των τελευταίων των εσχάτων ημερών ξεκίνησε το 1900 περίπου μέχρι το 1930, κηρύχθηκε αυτό το Ευαγγέλιο του Πνεύματος του Αγίου σε όλη την Οικουμένη και σήμερα έχουμε αυτή τη στιγμή εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που είναι βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο και Φωτιά. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από 2, 3, 4, ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω 3 ιστορικά. Μπορεί τις επόμενες εκπομπές να μας πείτε πολύ περισσότερες. Αλλά τον τελευταίο αυτό αιώνα, στην Ασούζα, στην Αμερική, στην Ιουαλία, στον Κάφκασο και κυριάρχησε σε όλη την Οικουμένη. Σήμερα, όπου και να πας, θα βρεις εκκλησίες Πεντηκοστής που δεν υπήρχαν, γιατί η Πεντηκοστή είναι ένα κίνημα. Είναι το κίνημα του Πνεύματος του Αγίου που έχει διαστάσεις παγκόσμιες. Θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη και ύστερα θα έρθει το τέλος. Τελειώνοντας, εγώ τουλάχιστον θέλω να αναφέρω και αυτή την προφητεία αλλά και την προτροπή που αναφέρεται στο Ζαχαρία τον προφήτη περί Πνεύματος Αγίου. Είναι στο Ι' κεφάλαιο και προτείνει ο προφήτης Ζαχαρίας «Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν τον καιρό της οψίμου βροχής και ο Κύριος θα κάνει αστραπέας και θα δώσει σε αυτούς που ζητάνε βροχάς όμβρου
σε κάθε έναν βοτάνινεν το αγρό, διότι τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα και η μάτης είδων οράσης ψευδής και ελάλησαν εν ύπνια μάταια, παρηγόρουν ματαίως δια τούτο μετετοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν διότι δεν υπήρχε ο ποιμήν. Τότε ο Ιησούς Χριστός στο ξεκίνημα του κινήματος της Πεντηκοστής του Πνεύματος του Αγίου, της Εκκλησίας του Χριστού, η προτροπή του Χριστού ήταν μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως ότου λάβετε δύναμη εξύπνους όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Η προτροπή όμως για την τελευταία Αποστολική Εκκλησία είναι αυτή που διαβάζουμε στον προφητικό λόγο. Τώρα εσείς ζητείτε ιετών παρακυρίου εν το καιρό της οψίμου βροχής. Ιετό, ξέρεις θα πει ιετός, βροχή, μπόρα. Κατακλυσμός Πνεύματος Αγίου, λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Το άνοιγμα των ουρανών. Το άνοιγμα των ουρανών. Και ο Κύριος θα κάνει αστραπές και θα δώσει σε αυτούς που ζητάνε, που πιστεύουνε, που διψάνε το Πνεύμα το Άγιο, βροχάς όμβρου και σε κάθε έναν δικό του χωράφι και δική του καρποφορία. Άρα λοιπόν η πρώτη Αποστολική Εκκλησία και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία είναι αυτή στις οποίες ο Θεός έχει προφητεύσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Νομίζω ότι καλό θα ήταν οι προφητείες στις υπόλοιπες της Καινής Διαθήκης για να μπορούσαμε να τις σχολιάζαμε και πιο έτσι ευρύτερα, να το αφήναμε για την επόμενη εκπομπή. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι πολλά αυτά που πρόκειται να πούμε. Εντάξει. Έτσι. Εγώ μόνο αυτό θέλω να προσθέσω, που αναφέρεται στο υπέροχο άσμα των ασμάτων που είναι ο ύμνος της αγάπης του Χριστού και της Εκκλησίας, της Αποκαλύψης, της τρεις Αποκαλύψεις της Εκκλησίας, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία στο τρίτο κεφάλαιο, έξι εδάφιο. Ποια είναι αυτή, τη αυτή αναδένουσα από τη ερήμου ο στήλης καπνού τεθυμιαμένη με Σμύρνο και με Λίβανο με πάσαν αρωματική σκόνη του μυρεψού. Είναι μία η εκκλησία, δεν υπήρχαν πολλές εκκλησίες τότε. Τη αυτή η αναδένουσα από την έρημο μέσα από τον ειδωλολατρικό κόσμο σαν στήλη καπνού που έχουν ευωδία Χριστού και καλύπτουν όλη την οικουμένη. Η τελευταία Αποστολική Εκκλησία είναι αυτή η οποία περιγράφεται στο έκτο κεφάλαιο. Εξήκοντα βασίλισσε είναι και ογδοήκοντα παλακέ και νεάνιδες αναρρύθμιτη, μία είναι όμως η περιστερά μου, η αμόμητός μου, αυτή είναι η μόνη της μητρός αυτής, η εκλεκτή στεκούς αυτήν. Και εδώ φαίνεται η πρώτη και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Η μητέρα, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία και η τεκούσα και αυτή την οποία γέννησε αυτή που είναι η τελευταία Αποστολική Εκκλησία για την οποία γράφει η μία η περιστερά μου, είδων αυτήν οι θυγατέρες και μακάρισαν, την εξεθίασαν, την μακάρισαν καθώς είδαν το Θεό ανάμεσά τους, οι βασίλισσες και οι παλακές και επίνεσαν αυτήν και το Πνεύμα το Άγιο αναρωτιέται ποια είναι αυτή η μία η περιστερά που λέει ο Λόγος του Θεού, η προκύπτουσα ως η αυγή μέσα από το σκοτάδι, ωραία σαν τη σελήνη, λάμπουσα σαν τον ήλιο, τραμερά σαν στράτευμα με σημαίες. Αμήν. Εγώ θα ήθελα να κλείσω προσθέτοντας κάτι από αυτά που είπαμε πριν, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη. Μιλήσαμε για κάποιες πύρες οι οποίες αποτυπώνονται πληρώσεως Πνεύματος Αγίου που αποτυπώνονται στην Παλαιά. Όμως και στην Καινή βλέπουμε ότι στο 4 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου των πράξεων ότι επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσουν ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσουν. Πράγμα που σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι μόνο αποδεικτικό σημείο βαφτίσεως αλλά και πληρώσεως ξένες γλώσσες. Βέβαια, τη συζήτηση. Αφενός. Άλλωστε το βάφτισμα τι είναι, η πρώτη πλήρωση. Σωστά, βεβαίως, αναμφίβολα. Επιπλέον βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο στο τέταρτο κεφάλαιο να πληρώνεται Πνεύματος Αγίου και να κηρύττει την αλήθεια. Τότε ο Πέτρος, πιστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερα διαβερεσίαν, και αρχίζει και κάνει ένα κήρυγμα καταπέλτη. Επιπλέον δε, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 31ο εδάφιο, λέει η Γραφή, αφού εδιώχθησαν και ξυλοκοπήθηκαν και μετά άρχισαν όλοι μαζί να δοξάζουν, λέει στο 31 εδάφιο, μετά δε τη δέησιν αυτόν, εσύ ο τόπος.
όπου ήσαν συνηγμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι η εκκλησία δεν μπορεί να είναι νεκροταφείο, υπάρχει δοξολογία. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ελάλουν των λόγων μεταπαρησίας, του Θεού μεταπαρησίας. Όμως η ώρα μας πέρασε, τελείωσε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.